αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού ανεξαρτήτως πολιτικών εναλλαγών, έχει έγκυα διαφάνειας και ακεραιότητας στην κρατική λειτουργία και αποτελεσματικός συντονισμός της κυβερνητικής δράσης είναι η βασική στόχευση των θεσμικών αλλαγών που εισάγει το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, το οποίο τίθεται στην κρίση της ολομέλειας της Βουλής. Κοιτάξτε, επιτελικό κράτος τι σημαίνει? Σημαίνει μια μικρή ομάδα στην κορυφή, η οποία θα δώσει αρμοδιότητες στους δήμους και στις περιφέρειες. Ναι. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι μια μεγάλη ομάδα στην κορυφή, η οποία έχει συγκεντρώνει γύρω της όλες τις αρμοδιότητες που υπάρχουν, υποβιβάζοντας ακόμα και υπουργούς. Με αρχηγό τον Πρωθυπουργό, για να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Ακόμα και οι υπουργοί, δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει αυτό σε κάποια συζήτηση, ακόμα και οι υπουργοί μόνο θα εισηγούνται τα νομοσχέδια. Θα κάνουν προσχέδια των νομοσχεδίων και μετά το προσχέδιό τους θα πηγαίνει στους μετακλητούς υπαλλήλους του υπερυπουργείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης και εκεί πέρα θα εξετάζεται το προσχέδιο, θα αναμορφώνεται, θα πηγαίνει το τελικό νομοσχέδιο από τον Πρωθυπουργό στους υπουργούς για υπογραφή. Και δεν θα μπορούν οι υπουργοί να πούν τίποτα. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και που ένα μεγάλο μέρος του συστηματοποιεί και κωδικοποιεί σε ένα ενιαίο νομοθέτημα το σύνολο των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση, την λειτουργία και την διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Φανταστείτε πόσο πρωθυπουργικό σύστημα πάει να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε οι υπουργοί θα έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν. Να μην μιλήσουμε βέβαια για το πόσα άτομα θα είναι γύρω από τον υπουργό, για τους μετακλητούς υπαλλήλους, που θα έχουν λιγότερα προσόντα από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Θα μπορούν να είναι μέχρι και απόφοιτοι γυμνασίου, αλλά μεγαλύτερο μισθό. Μέχρι και 30% μεγαλύτερο μισθό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, για να είσαι συνεργάτης υπουργού, έπρεπε να είσαι απόφοιτος πανεπιστημίου και σε κάποιες περιπτώσεις να έχεις μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Πλέον δεν χρειάζεται αυτό. Μπορεί να είσαι και απόφοιτος γυμνασίου. Η σκέψη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι η δημόσια πολιτική να παράγεται πλέον κατά μεγάλο μέρος από πάνω προς τα κάτω. Να υπάρχει δηλαδή ένα συνεκτικό σχέδιο επιχειρησιακής κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο θα υλοποιείται από επιμέρους υπουργεία και γι' αυτό κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης το Υπουργικό Συμβούλιο αποκαθίσταται σύμφωνα με τη συνταγματική του προοπτική ως ένα όργανο συλλογικό, ένα όργανο από το οποίο θα εκπορεύει τη δημόσια πολιτική. Ναι. Το έμφυα θα περάσει στους Δήμους. Αυτό είναι πολύ κακό, ξέρετε. Γιατί κάποιοι Δήμοι που θα έχουν μεγάλες αντικειμενικές αξίες και πολύ μεγάλο έμφυα θα πλουτίζουν εις βάρος άλλων Δήμων. Θα δημιουργηθούν Δήμοι δύο ταχυτήτων. Ένας που έχει και τα σπίτια είναι σε παίρνει περισσότερα χρήματα και άλλος Δήμος που δεν είναι τόσο. Θα δημιουργηθούν Δήμοι δύο ταχυτήτων από αυτό το πράγμα.